Έτσι είναι ακριβώς. Είναι ένα γεγονός που καταρχήν μας τιμά και που το κάνει ακόμα πιο αξιέπαινο το γεγονός ότι ο εν λόγω αστυνομικός ήθελε να κρατήσει την ανωνυμία του. Και εγώ που έχω τη τιμή να τους εκπροσωπώ, καταλαβαίνω το λόγο που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του. Δεν είναι μόνο η ταπεινότητα, αλλά είναι και το γεγονός ότι ήταν μια κίνηση ανθρωπιάς, ήταν μια κίνηση ανθρώπου. Ανεξάρτητα από το τι επαγγέλλεται, αν και στις μέρες μας βλέπουμε ότι εκτός από όλους τους άλλους ρατσισμούς επικρατεί και ο επαγγελματικός ρατσισμός, γιατί ο συναδελφός μου ξέρει πάρα πολύ καλά ότι εκείνη την ώρα ενήργησε σαν άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, κάτι που δυστυχώς έχει εκλείψει στις μέρες μας, και ξέρει επίσης και πάρα πολύ καλά ότι αύριο με το παραμικρό του λάθος θα βρεθεί σταυρωμένος. Οπότε προτιμάει να κρατήσει πολύ σωστά την ανωνυμία του, να κάνει ένα καλό στην ψυχή του και στο κοινωνικό σύνολο, ανεξάρτητα από τι επαγγέλλεται. Ήταν ουσιαστικά μια κίνηση που όλους μας συγκλονίζει, ειδικά στις μέρες μας, μας εντυπωσιάζει. Απλά να αναφέρω ότι τέτοιες κινήσεις καθημερινά από το φτωχό υστέρημα των αστυνομικών, γιατί άσχετα τη λέει μια μειοψηφία, και ο συγκεκριμένος συνάδελφος παιδί εργάτη είναι, όπως ήμασταν όλοι, δεν προερχόμαστε από μεγαλοαστικές οικογένειες και πήγαμε να γίνουμε για το χόμπι μας αστυνομικοί. Απλά το αγαπάμε και δεύτερον με αυτό ζούμε.